Είμαι μια θλιμμένη μπρίζα. Το όνομά μου είναι Ηλεκτρούλα. Μα η μαμά μου με φώναζε Τούλα και μου μείνε. Θέλω να σας πω την πονεμένη ερωτική μου ιστορία που με συνεκλώνησε στα 16 μου χρόνια. Όταν το γνώρισα ήταν ένα βράδυ του Μάη. Ήταν ψηλός, λιγνός, ντυμένος στα άσπρα. Φορούσε ένα πλαστικό μούρλια. Τον έλεγαν Καλώδιο. Εκείνος, αχ εκείνος, με κοίταξε και μου είπε: Κουκλάρα, είσαι για κάνα βραχυκύκλωμα να μου. Εδώ που τα λέμε, δεν ήμουν εδώ για κανένα φρόκαλο. Οι άντρες που με γνώρισαν έπαθαν σοκ. Όμως το σνομπάρισα. Εγώ του λέω είμαι υψηλή τάσεως. Ανήκω σε άλλο κύκλωμα. Κατά βάθος όμως φοβόμουν και τη μαμά. Βλέπεις, η μαμά μου λέγε: Μακριά από τα καλώδια μικρό μου, μη τζις. Όμως ήταν τόσο γλυκός. Το κορμί του, το λιγνό του κορμί ανάδυνε τόση ζεστασιά. Το αγγίγμα του μη ηλεκτρίζε. Τέλος που λέει ο λόγος με τύλιξε. Οι μέρες που ζήσαμε μαζί ήταν υπέροχες. Η αγάπη μας μια σκέτη φωτιά και ο ερωτάς μας ηλεκτροπληξία. Τα κορμιά μας χτυπιόνται ευλογισμένα από το πάθος. Μου δώσε όλα τα βολτού. Οι τρύπες μου έκαιγαν. Ξέχασα να σας πω πως είμαι μια μπριζούλα τρυπολίκια. Με τι νομίζετε? Τότε, τις στιγμές της υπέρτατης ευτυχίας, ήρθε η καταστροφή. Εκείνο το μοιραίο πρωί του Σαββάτου ήρθε ο Κατσαβιδάκιας να μας χωρίσει. Αυτό που λέμε ο ξένος δάκτυλος. Γνωρίσαμε τη φρίκη στο πρόσωπο ενός αδιστή ηλεκτρολόγου. Ο σπαραγμάς του αποχωρισμού μας ήταν τόσος που σμπαραλιάστηκε η ασφάλεια. Μας έφαγε το μαύρο σκοτάδι. Μετά λασκάρισε μία-μία τις βίδες μου. Αχ, μας χώρισε η τεχνολογία. Καλώδιε.